ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει μαζί με τον κορονοϊό, αλλά δεν έχει να κάνει μαζί με τα κρούσματα, αλλά μαζί με τα πρόστιμα, θα συζητήσουμε τώρα μαζί με τον κύριο Πετρίδη. Γεια σας, κύριε Πετρίδη μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έχει να κάνει και με τα κρούσματα, πρέπει να σας πω. Έχει να κάνει και με τα κρούσματα. Τι είναι αυτή, τώρα ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά με την αύξηση των κρούσματων. Εντάξει, σίγουρα δεν θα έχουμε μέτρα αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους που όλοι τους ξέρουμε. Το θέμα είναι να μην έχουμε νοσηλείες. Εμένα αυτό με νοιάζει για τους ανθρώπους που έχουν βεβαρημένο ιστορικό της υγείας τους κτλ. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ε? Ως ειδικοί, κύριε Πετρίδη, που είμαστε εγώ και εσείς. Έχουμε γίνει. Και να μην θέλαμε. Εδώ έχουν γίνει ειδικοί τα παιδιά μας, που ακόμη ξέρω εγώ σε ποια ηλικία είναι, δεν θα γίνουμε εμείς. Λοιπόν, για πείτε μας όμως τι γίνεται με τα ανίσπρακτα κορονοπρόστιμα που υπάρχουν, γιατί είναι πολλά. Έχουμε και νέα λέξη στο λεξιλογιό μας. Βεβαίως. Τα κορονοπρόστιμα. Δεν τα αναφέρουμε έτσι στην έκθεση, πρέπει να σας πω. Έτσι, χάρη της ιστορίας, καταγράφουμε ότι κάναμε ένα διαχειριστικό έλεγχο στην αστυνομία και στον τρόπο που εφάρμοσε τα διατάγματα, που έλεγχε μάλλον την εφαρμογή των διαταγμάτων που εξέδιδε ο Υπουργός Υγείας. Τα στοιχεία που έχουμε στην έκθεση, κυρία Αγαπητού, καλύπτουν την περίοδο Μαρτίου 2020, όταν ξεκίνησε δηλαδή η πανδημία. Θυμίζουμε, 11 Μαρτίου του 2020 κηρύχθηκε σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε εξουσίες στον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με τον περί λοιμοκαθάρσεως νόμο να εκδίδει διατάγματα για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Στην περίοδο που εξετάσαμε, θυμίζουμε, Μάρτιος του 20 με Σεπτέμβριος του 21 πήραμε στοιχεία, κύριε Αγαπητού. Είχαμε περίπου 120.000 κρούσματα. Η αστυνομία έκανε περίπου 3,2 εκατομμύρια ελέγχους. Αυτό σημαίνει δηλαδή για κάθε άτομο, αν πούμε ότι είμαστε ένα εκατομμύριο περίπου, για κάθε άτομο έκανε 3 ελέγχους. Μάλιστα. Έτσι, στο περίπου. Και κατέληξαν σε 42.600 περίπου καταγγελίες. Μάλιστα. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές διαπιστώσαμε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε ικανοποιητικώς στον ρόλο της. Βρήκαμε κάποιες αδυναμίες, τις οποίες, ξέρετε, η δουλειά του ελεκτή είναι να βρίσκει αδυναμίες και καταλήγουμε βασικά και στο συμπέρασμα, στη σύσταση, στην έκθεση, φυσικά πρέπει να το πω, αχρίαστη να είναι σε μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις η αστυνομία να είναι λίγο καλύτερα προγραμματισμένη ούτως ώστε να χειρίζεται κάποια θέματα. Ναι, μακάρι ναι. Να μην χρειαστεί. Μακάρι. Αλλά εμείς το καταγράφουμε ως ελεγκτές. Λοιπόν, οι αδυναμίες οι συγκεκριμένες που καταγράφουμε στην έκθεση, ότι ο καθημερινός προγραμματισμός γινόταν προφορικά αντί γραπτός, για να υπάρχει και κάποιο ιστορικό και κάποια τεκμηρίωση. Ναι. Μεγάλος αριθμός εξοδίκων εκδίδονταν χειρόγραφα, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον διοικητικό κόστος και έχει και αυξημένο κίνδυνο ανθρώπινου λάθους. Η διαδικασία εξέτασης των παραπώνων είναι, τη βρήκαμε να είναι λίγο χρονοβόρα και γραφειοκρατική και χρήζει μιας κάποιας απλοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παράπονα που υποβλήθηκαν από πολίτες αναφέρονταν και στη συμπεριφορά των μελών της δύναμης. Σωστό. Χωρίς αυτά δυστυχώς να τύχουν περαιτέρω εξέτασης, όπως θα αναμενόταν. Έτσι. Και βρίσκουμε, αν θέλετε να περάσουμε και στα νούμερα. Στα νούμερα, βεβαίως. Του όλου ελέγχου και το τι έκανε η αστυνομία. Λέμε ότι από τα 3,2 εκατομμύρια ελέγχων, σχεδόν το 30%, κυρία Αγαπητού, έγινε τους πρώτους 2,5 μήνες της περίοδου. Δηλαδή από τον Μάρτιο, 10 Μαρτίου, μέχρι 30 του Μάη. Εκεί έκανε η αστυνομία περίπου 1 εκατομμύριο ελέγχους, σε 1,5 μήνα. Ο δεύτερος μεγαλύτερος... Το πήραν έτσι πολύ ζεστά το θέμα.
Άρχισαν πολύ ζεστά, όντως. Πολύ ζεστά. Μετά κρύωσαν. Μετά, εντάξει, επήλθε κάποια μείωση στις εντάσεις των ελέγχων. Ο δεύτερος, η δεύτερη mm-hmm. μεγαλύτερη περίοδος σε αριθμούς ελέγχων ήταν ο Μάρτιος με Απρίλιος του 2021. Θυμίζουμε ότι τέλος της άνοιξης του 2021 και στο καλοκαίρι του 2021 είχαμε και τα περισσότερα κρούσματα. Σωστό. Εκεί, λοιπόν, έγιναν περίπου 700.000 έλεγχοι που κατέληξαν σε 10.000 καταγγελίες. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι και καταγράφουμε και σε γραφικές παραστάσεις οι συνάδελφοι, έτσι, γιατί ορισμένες φορές το οπτικό μένει. Το καλοκαίρι του 2021, ενώ ήταν τοτική η πορεία των ελέγχων, ήταν ανωδική η πορεία των κρουσμάτων. Ναι. Άρα, εκεί υπάρχει συσχέτιση, δεν σημαίνει ότι το ένα προκάλεσε το άλλο. Σωστό. Έτσι, αλλά υπάρχει, καταγράφουμε αυτή την συσχέτιση. Mm-hmm. Αξίζει να δούμε και ένα επαρχία, κυρία Αγαπητού. Βεβαίως, τα έχουμε. Στη Λευκωσία και στη Μόρφου έγιναν περίπου το 31% των ελέγχων, περίπου 1 εκατομμύριο. Το γράφουμε 4, παιδιά, μπορούμε να το δούμε αν θέλετε. Ναι. Συγγνώμη. Το 21% περίπου 690.000 έλεγχοι έγιναν στη Λεμεσό. Θυμίζω, αυτά είναι για την περίοδο που εξετάζουμε. Σωστό. Όχι όλη την περίοδο της πανδημίας. Περίπου 500.000, 15% στη Λάρνακα, 437.000, 14% στην Πάφο και 401.000, 13% στην Αμόχωστο. Mm-hmm. Βλέπουμε, έτσι, μια συσχέτιση στα κρούσματα και τους ελέγχους, ότι εκεί που είχαμε περισσότερη ένταση ελέγχων, για ναι. παράδειγμα στην Πάφο, mm-hmm. Είχαμε μείωση κρούσματων. Να μας συμπαθήσουν οι φίλοι μας από τη Λεμεσό, όμως αυτό που καταγράφεται, τα νούμερα το λένε, δεν το λέμε εμείς. Είναι ο κύριος Κώστας Λεμεσού. Κώστα εδώ και μόλις είπατε να μας συγχωρέσουν από τη Λεμεσό, γύρισε και είδε το μόνιτορ με ένα ύφος. Λοιπόν, ενώ στην επαρχία Λεμεσού που έγιναν ναι. οι λιγότεροι έλεγχοι, είχε καταγραφεί το υψηλότερο ποσοστό κρούσμα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι το ένα προκάλεσε το άλλο, λέω ότι υπάρχει αυτή η αριθμητική συσχέτιση. Μάλιστα. Αυτά. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι για τα εξώδικα έχουν εκδοθεί περίπου 42.000 εξώδικα αξίας 13,7 εκατομμύρια, από τα οποία εκκρεμεί να εισπραχθεί περίπου το 60%. Να Άρα ρωτήσω, 6 στα 10 μάλιστα. μένουν ανίσπραχτα, περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Για παράδειγμα, επειδή δεν είναι η δουλειά μου και δεν ξέρω, έχουμε αυτό το ποσό, σχεδόν 9,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ανίσπρακτα από τα πρόστιμα, γιατί μπορεί οι άνθρωποι, ας πούμε, να λένε ότι όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι έκανα αυτό το παράπτωμα, τέλος πάντων. Εγώ ακολούθησα τον κανόνα, ότι έχουν δείξει έτσι υπερβολικό τέτοιο η αστυνομία που ήρθε και τα λοιπά. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πάνε όλα από δικαστήριο, γιατί αν και να πάνε όλα από δικαστήριο, αντιλαμβάνεστε ότι σε 12-15 χρόνια να έχουμε συμπέρασμα. Υπάρχει και μια επιτροπή, κυρία Αγαπητού, η τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει αυτά τα παράπονα και ανάλογα με την απόφαση αυτής της επιτροπής μπορεί να πάει σύσταση στο Γενικό Εισαγγελέα, είτε για παράταση, είτε για αναστολή. Των διαταγμάτων. Ναι, αλλά πέρασε πάρα πολύ χρόνο όμως. Πέρασε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να έχει παράπονα για πρόστιμο ή οτιδήποτε, δύο χρόνια πριν, για παράδειγμα. Ειδικότερα αυτή την περίοδο που μας είπατε, τον Μάρτιο, που είχαμε το 1 εκατομμύριο ελέγχους που μπήκαν έτσι πολύ ζεστά η αστυνομία. Εκείνη την περίοδο θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που έπαιρνα εγώ τουλάχιστον πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο. Αν είναι σε αυτή την περίοδο, μιλάμε για 2 χρόνια πριν. Άρα δεν έπρεπε αυτή η Επιτροπή να τα είχε ξεδιαλύνει, αν όχι όλα, το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα. Πρέπει να σας πω, κυρία Αγαπητού, ότι ναι, σίγουρα, προφανώς, και είναι θέμα που καταγράφεται στην έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά που εκκρεμούν τα 26.000 περίπου, έχουμε
725 που δεν είχε παρέλθει μέχρι την ημερομηνία που εξετάζαμε η ημερομηνία της πληρωμής ή δόθηκε παράταση μετά από έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. Άρα βλέπουμε ότι δούλεψε το σύστημα. 1.285 ακυρώθηκαν μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. 17.000 περίπου ανοίχθηκε ποινικός φάκελος και εκκρεμεί εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτά είναι περίπου αξίας 5,4 εκατομμύρια. Ανά τα 5,4 εκατομμύρια εδώ είναι. Μάλιστα, αυτά που θα οδηγηθούν. Και αυτά είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει και άλλες εκθέσεις, τις παρουσιάσαμε και στην εκπομπή σας, κύριε Καπιτού. Σε σχέση με τα γενικά ανίσπρακτα, ανεκτέλεστα εντάλματα όλου του δημόσιου, ενώ το μεγάλο σύνολο που είναι περίπου 285 εκατομμύρια. Θα έρθουν να προσθεθούν και αυτά στη διαχείριση, στην όλη διαχείριση που πρέπει να γίνει και από τα δικαστήρια και από την αστυνομία. Σίγουρα θα παρακολουθούμε το θέμα και εμείς και σε συνεργασία και με την αστυνομία. Και δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι αποφασίσουν να επεκτείνουν και την περίοδο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2021 και μετά. Σίγουρα όμως οτιδήποτε θα κρατούμε ενήμερη την κοινή γνώμη. Βεβαίως, βεβαίως, και εμείς το θέλουμε ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη μου. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλά. Γεια σας.